Κυρία Βούλα και Χαγιά, μαζί μας εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε που είναι εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Σας, Χαγιά. Γεια σας, καλημέρα. Και ο εκδότης του ΑΕΦ Μερίδα, ο κύριος Χρήστος Δράπτης, συνάδελφός μας. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, καλημέρα. Και καλό μήνα σε όλους, βέβαια. Επίσης. Να πούμε για τα ψέματα των εκπροσώπων τύπου, είναι έτσι κι αλλιώς ονομαστά. Αχ, ναι. Ελπίζω να το αποφύγουμε. Λόγω της ημέρας τα λέμε τις άλλες μέρες. Πάει με τη δουλειά, πάει με τη δουλειά, κύριε. Με αγάπη. Με αγάπη το καλό. Μάλιστα. Θα δούμε σε λίγο και μία ανάρτηση που έκανε ο πρόεδρός σας. Και αναφέρεται στο κατηγορητήριο για τον κύριο Καραμαλή. Έτσι κι αλλιώς το θέμα των ημερών είναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Φαίνεται ότι επιμένετε εσείς και θα επιμείνετε πάνω σε αυτό το θέμα. Ακούσαμε όμως τον αρχηγό σας να αμφισβητεί για μία ακόμη φορά τον αδιάβλητο των εκλογών, σε συνέντευξη που έδωσε χθες στην κυρία Γερμανού, να δηλώνει έτοιμος απ' την άλλη να γίνει πρωθυπουργός ο ίδιος, αλλά να επιμένει πάνω σε αυτόν τον καμβά και ζητώντας εκλογές. Ζητάτε επίσημα εκλογές, δηλαδή τώρα εθνικές εκλογές. Κοιτάξτε, κύριε Οικονόμου και κύριε Παυλόπουλε και κύριε Ράφτη, από τη στιγμή που ο κύριος Κασελάκης έχει ζητήσει εκλογές, αυτό το αίτημα δεν αποσύρεται. Θα είναι πάντα και διαρκώς στο τραπέζι. Ναι, ζητάμε εκλογές. Τώρα, τον Ιούνιο. Ναι. Ζητάμε... Διπλές εκλογές, δηλαδή. Ναι, διπλές εκλογές. Και γενικώς εκλογές, να προκηρύξει ο κύριος Μητσοτάκης εκλογές. Γιατί θεωρούμε ότι μία σειρά θεμάτων, τα οποία εμείς τα χαρακτηρίζουμε ως σκάνδαλα, επιβάλλουν την κυβέρνηση, αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα, να μπουν ξανά στο ζύγι. Η κυβέρνηση επέρεται για το 41%. Εμείς θεωρούμε, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, ότι έχει μεγάλη πτώση και κάμψη και θέλουμε να απαντήσει σε όλα αυτά τα ζητήματα ο ελληνικός λαός. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάμψη. Δείχνουν μια διαφορά με το κόμμα σας. Η διαφορά με το κόμμα μας, μην το συγχαίουμε, κύριε Οικονόμου. Εμείς δεν είμαστε υπερφύαλοι ή ψηπετείς να λέμε, είμαστε πρώτο κόμμα και κινδυνεύει ο κύριος Μητσοτάκης αυτήν τη στιγμή από εμάς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εμείς λέμε ότι. Τα ίδια λέει ο κύριος Τσίπρας. Εντάξει. Ο Τσίπρας δεν μιλούσε. Αχ, αφήστε το. Θα τον ανατρέψει. Ακόμη σας ενοχλεί ο κύριος Τσίπρας. Ακόμη τον κύριο Τσίπρα βλέπετε στο. Όχι, λέω, ήταν η ίδια στρατηγική. Εντάξει. Αυτό είναι το δηλαδή. Δεν βάζετε μυαλό. Εμείς δεν λέμε για τα δικά μας ποσοστά. Λέμε ότι η κυβέρνηση έχει φθορά και αυτό καταγράφεται στην κοινωνία. Αφήστε τις δημοσκοπήσεις και αφήστε και τον κύριο Τσίπρα. Λέμε ότι μία σειρά από σκάνδαλα, όπως το θέμα με τα emails. Συγγνώμη. Το θέμα με τα emails είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι η κυβέρνηση δια του Υπουργείου των Εσωτερικών διοχέτευε στοιχεία Ελλήνων του εξωτερικού στη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα τα διοχέτευε σε ευρωβουλευτές και δεν ξέρουμε πού αλλού. Το αδιάβλητο πώς αμφισβητείτε, με βάση αυτό ακόμα και αυτό που λέτε όταν να συνέβη. Όταν διαχειρίζεσαι προσωπικά δεδομένα ψηφοφόρων, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες να κάνεις ακόμη και κατοδήγηση. Και να δεις τι ψηφίζεις και να τον καθοδηγείς στον ψηφοφόρο ότι θα ψηφίσεις. Βεβαίως, δεν έχετε ακούσει για τα Cambridge Analytica. Λοιπόν, το βάζουμε αυτό πάνω στο τραπέζι. Εσείς και λέμε, το θεωρείτε μπορεί να λογικό, συμβαίνει συγγνώμη. Και με εκλογές που ψηφίζουν στην Ελλάδα αυτό να έχουν διαρρεύσει τα στοιχεία. Να γίνουν εκλογές στην Ελλάδα το 21ο αιώνα με ξένους παρατηρητές. Δηλαδή να έρθουν οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί παρατηρητές και να δουν αν οι εκλογές αυτές είναι αδιάβλητες ή κλέβουνε. Να έχουν μια είναι ωραία εικόνα για τη χώρα αυτή. Να έχουν, γιατί είναι ωραία εικόνα για τη χώρα να παρακολουθείται ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Είναι ωραία εικόνα για τη χώρα να παρακολουθούνται οι υπουργοί. Το ίδιο πράγμα είναι. Εάν αυτό είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματά σας, αυτό κρίθηκε στις τελευταίες διπλές εθνικές εκλογές. Αυτό τίποτα το ένα. Δεν κλήθηκε. Και το δεύτερο είναι, η κυβέρνηση αν δεν νομίζετε, παρέλαβε λευκή επιταγή αν τάμπουλα ράσα και ξεκινάω και κάνω ό,τι θέλω. Ναι. Το ότι παίρνεις ένα 41%, 39%, 60%, 80% δεν σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός σου δίνει λευκή επιταγή, κάνει ό,τι θέλεις. Ναι, αλλά γιατί σε κάθε 9 μήνες θα κάνουμε εκλογές. Δηλαδή αυτή τη δουλειά θα κάνουμε επειδή θεωρεί αντιπολίτευση ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά κατά τη γνώμη της. Ότι προέκυψαν στάσεις και συμπεριφορές από την κυβέρνηση. Ναι. Είναι λίγα όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί γύρω από το έγκλημα στα Τέμπη. Θεωρείτε ότι αυτά. Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Γιατί μάθαμε κάτι καινούργιο για τα Τέμπη αυτό το διάστημα. Γιατί το επέτρεψε η Εξεταστική Επιτροπή.
όλα αυτά που λέτε. Στην οποία την πλειοψηφία την είχε η Νέα Δημοκρατία, το ότι αποκλείστηκαν κομβικοί μάρτυρες, το ότι δεν πήγαν πρώην Υπουργοί Μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λιάπης και ο κύριος Τηλιανίδης, αλλά πήγε ας πούμε ο κύριος Ρέπας και ο κύριος Βερελής, αφού ήταν από το 1977, γιατί αυτοί οι δύο υπουργοί εξαιρέθηκαν από τον κατάλογο των μαρτύρων. Κυρία και Χαγιά, με συγχωρείτε. Ο κύριος Γεννηδούλης, ο κύριος Τσαλίδης με το περίφημο έγγραφο. Ένα λεπτό. Έχετε ως αξιωματική αντιπολίτευση, έχετε ντοκουμέντο στα χέρια σας που να αποδεικνύει, να επιβεβαιώνει, να δένει την καταγγελία περί συγκάλυψης? Έχετε κάτι να το βάλετε στο τραπέζι για να πείτε, ορίστε το ψέμα. Βεβαίως δεν το βγάλαμε. Πάρτε το ντοκουμέντο και πάμε σε εκλογές. Υπάρχει το ντοκουμέντο του κυρίου Τσαλίδη που λέει προειδοποίησα. Το ξέραμε, γνωστό ήταν αυτό. Καλά, όλα έχουν κρυθεί. Αυτό το ξέραμε και όλα ξέραμε. Τα υποβαθμίζεται. Δηλαδή, συγγνώμη, και δημοσιογραφικά. Θα γίνει, δηλαδή, θα γίνει. Θα γίνει, δημοσιογραφικά. Επειδή εσεί θέλατε δηλαδή να γίνουν εκλογέ. Το έγγραφο Τσαλίδη, το θέμα τη Μονταζιέρα είναι ο κύριο Καραμαλή. Στη δική σα την εκπομπή ήρθε και έλεγε: δεν είχα δεχθεί καμία προειδοποίηση σε σχέση με θέματα και ζητήματα ασφαλεία. Τι είναι προειδοποίηση για τον κύριο Καραμαλή? Να βλέπει μόνο τα τρένα να συγκρούονται? Τρακέρνουν, όπω λέει και ο Πρωθυπουργό. Ειλικρινά, τι μπορεί να είναι προειδοποίηση από τον έρχονται τα σωματεία των εργαζομένων, να έρχονται οι επιτελείς, οι διευθυντές και τα επιτελικά στελέχη στους σιδηροδρόμους και να λένε υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας? Μας επιτρέπετε να ακούσουμε την ανάρτηση του Προέδρου σας, του κυρίου Κασελάκη, γιατί είναι ενδιαφέρουσα και είναι φρέσκο πράγμα. Ωραία. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι ανέβασε πριν από λίγο ο κύριος Κασελάκης, που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και είναι πάνω σε αυτό που συζητάμε ακριβώς τώρα. Για πάμε να το δούμε. Απλές πολιτικές εξισώσεις. Μητσοτάκης, ίσον Καραμαλής, Καραμαλής, ίσον Μητσοτάκης. Και διαβάζω αυτό το οποίο αναρωτήθηκε προσχηματικά ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Πού ακούστηκε αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Να στηρίξουμε προανακριτική έτσι, γενικά, χωρίς κατηγορητήριο? Λες και δεν γνωρίζει ο Πρωθυπουργός για ποιο λόγο πρέπει να λογοδοτήσει ο κύριος Καραμαλής. Ορίστε λοιπόν το κατηγορητήριο, συγκεκριμένο και πανίσχυρο, με ξεκάθαρους λόγους για τους οποίους πρέπει να ασκηθεί δίωξη εναντίον του Κώστα Αχιλλέα Καραμαλή. Το καταθέτουμε. Αφού το διαβάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμεύεται να υπερψηφίσει έτσι ώστε να διεργηθεί προκαταρκτική εξέταση και να οδηγηθεί ο Κώστας Καραμαλής στη δικαιοσύνη μετά από άσκηση ποινικής δίωξης? Θα στηρίξει την αλήθεια ή θα συνεχίσει την συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών? Την απάντηση, δυστυχώς, την ξέρετε και την ξέρω. Απλώς, ο ΣΥΡΙΖΑ του στερεί και τελευταία δικαιολογία. Μητσοτάκης, ίσον Καραμαλής. Καραμαλής, ίσον Μητσοτάκης. Και η συγκάλυψη πλέον έχει πρόσωπο. Και για αυτό το τελευταίο έχετε επικριθεί, πρέπει να πω, κύριε Τιχαγιά, ότι ο πρόεδρος σας πόσταρε αυτό το μοντάζ στις φωτογραφίες με τα δύο πρόσωπα. Ένα είναι αυτό, αλλά το δεύτερο νομίζω το που έχει και μεγαλύτερη ουσία είναι αυτό που κάνετε, να ζητάτε προανακριτική θέλοντας να δεσμεύσετε την κυβέρνηση. Γιατί δεν την καταθέτετε την πρόταση? Πηγαίνετε στη Βουλή να καταθέσετε πρόταση για προανακριτική επιτροπή με βάση αυτό που είπε ο Πρόεδρος. Εσείς λέτε όχι, δεσμεύσου και εσύ. Περιμένετε, κύριε Φωνή, η κυβέρνηση. Ναι. Βεβαίως, η κυβέρνηση. Θα καταθέσετε πρόταση λοιπόν προανακριτική. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, την ώρα που μιλάμε, μία συνεδρίαση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και με τον Πρόεδρο, τον κύριο Κασελάκη, που θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Μία πρόγευση την πήραμε τώρα, γιατί όλα αυτά γίνονται την ώρα που μιλάμε. Επομένως, παρακαλώ λίγη υπομονή, επιφυλάσσομαι. Γιατί μέσα στην ημέρα. Μέσα στα επόμενα λέει πάντως ο κύριος Κασελάκης. Η κλιμάκωση των πρωτοβουλειών μας. Έτσι όπως το λέει ο κύριος Κασελάκης, το καταθέτουμε. Έτσι δείχνει. Σημαίνει ότι πάτε σε κατάθεση συγκεκριμένου κατηγορητηρίου για το χαρτί. Το σηκώνει. Αυτό πήγα να σας εξηγήσω, κύριε Παυλόπουλε. Η κυβέρνηση μέσα στην συνεδρίαση της Βουλής επί της συζήτησης πρότασης μορφής κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα να καταθέσουν κατηγορητήριο προκειμένου να συνενέσει στην ψήφιση προανακριτικής επιτροπής. Έρχεται λοιπόν σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση δια του Προέδρου της και λέει ειδού το κατηγορητήριο. Χρήστο, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα αυτό? Νομίζω ότι είναι σαφή τα πράγματα. Τι λες? Νομίζω δυστυχώς, και είναι και θλίβομαι δηλαδή, διότι ο κ. Κασελάκης, ο οποίος υποτίθεται ένας νέος άνθρωπος,
έρχεται από αλλού. Πράγματι έχει τελειώσει δύο από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο και περιμένει κανείς ότι θα κάνει μια διαφορετική αντιπολίτευση, μια διαφορετική πολιτική. Εδώ ο κύριος Κασελάκης προσπαθεί να μιμηθεί τον κύριο Πολάκη. Δηλαδή ο κύριος Πολάκης μπροστά του είναι Cambridge. Τώρα βγαίνει με αυτά τα κολλάζ τώρα. Με το, δηλαδή είναι και αστεία πράγματα. Λυπάμαι κύριε Κεχαγιά. Είναι ο κύριος Πολάκης πολύ, αλλά φοβάμαι Κασελάκης. Ότι θα γίνει ένα remake του. Πώς το λένε το μικρό του κύριο Κασελάκη. Στέφανος. Στέφανε, έλα με φόρα. Φοβάμαι πάμε για εκεί. Αχ, κύριε Ράπτη, πρωτοτυπήστε λίγο. Σας παρακαλώ. Είναι τώρα αυτή η αντιπολίτευση. Πρωτοτυπήστε. Είναι αυτή η αντιπολίτευση. Δηλαδή, να διατηρούμε ζωντανό το θέμα της... Άλλη δουλειά δεν έχει ο ελληνικός λαός να κάνει κάθε μήνα εκλογές. Έχει και άλλη δουλειά. Σε λίγο θα πηγαίνουμε σε κάθε μήνα εκλογές. Ανάλογα με το πολιτικό δελτίο. Να ξέρει καμιά άλλη χώρα που να γίνονται κάθε χρόνο εκλογές. Αλήθεια σε ένα έγκλημα στο οποίο ακόμη και τώρα επιχειρείται με αλφα γιώτα. Τώρα, ποιο είναι έγκλημα τώρα, μονταζιέρες, μπετονιέρες, μπαζώματα. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι. Ας έρθουν emails, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, υποκλοπές. Ας έρθουμε λοιπόν σε μία κανονικότητα για να ασχοληθούμε και με αυτά που λέτε ότι απασχολούν τον πολίτη, το οποίο το ασπάζομαι και συνυπογράφω, που είναι η καθημερινότητα και η ακρίβεια που ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να ζήσει. Τον απασχολούν συγκεκριμένα πράγματα. Και η κυβέρνηση παριστάνει ότι όλα είναι καλά και ότι η οικονομία πετάει. Τον Έλληνα πολίτη, με τις επενδύσεις να έχουν μειωθεί. Τον Έλληνα πολίτη τον απασχολούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά λέτε ότι δεν τους απασχολούν τα τέμπη. Πάντως Χρήστο, αυτό που τον απασχολούν τα τέμπη, αλλά όχι με τον τρόπο. Αυτό που κάνει ο κύριος Κασελάκης είναι θεσμικό βήμα. Εμείς κάνουμε πολιτική, βήμα. Κύριε Ράπτη. Αυτό. Ο ελληνικός λαός πολιτική αγωνίζεται για την επιβίωσή πολιτική του. Πολιτική είναι αυτό τώρα μέσω που εμφανίζεται στους πολιτικούς αντιπάλους σαν εγκληματίες, σαν δολοφόνους. Τι σαν δολοφόνους. Υπήρχε άλλη κυβέρνηση, υπήρχε άλλο κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης που πάτησε πάνω στα καμένα στο μάτι και στις πλημμύρες της Μάνδρας κάνοντας την απόλυτη την βορυχία και τώρα το αντιστρέφουν και λένε ότι κάνει την βορυχία. Όλη η αντιπολίτευση στη Βουλή επειδή ζητάει εξηγήσεις για τα ΤΕΜΠΗ. Μα εξηγήσεις, η δικαιοσύνη. Εδώ, η δικαιοσύνη δεν φτάνει. Βλέπουμε μια κυβέρνηση που κάνει όχι το άσπρο μαύρο. Πιστεύετε στη δικαιοσύνη. Απολύτως. Ωραία. Αφήστε την λοιπόν να κάνει τη δουλειά της. Και αφήστε τώρα αυτά για τις βορυχίες. Το όλο ότι αυτό πιστεύουμε το, στη δικαιοσύνη, κύριε Ράπτη, δεν σημαίνει ότι και η δικαιοσύνη δεν κρίνεται και δεν ελέγχεται. Έτσι. Και η δικαιοσύνη θα πρέπει να επισπεύσει. Α, η δικαιοσύνη είναι λακάρτ, δηλαδή. Όχι, λακάρτ. Όταν σας συμφέρει, είναι μια χαρά. Όταν σας συμφέρει, είναι. Όχι, κύριε Ράπτη. Τότε ποιο είναι, δηλαδή. Όχι, κύριε Ράπτη. Υπάρχει ή δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Μην μπερδεύετε και μην διαστημιώνετε, σας παρακαλώ. Βεβαίως και πιστεύουμε στην δικαιοσύνη, αλλά αυτό. Ότι μα δεν την κάνει δουλειά σε ορισμένα επισπεύδει. Όχι, δεν θα βάζετε λόγια στο στόμα μου. Σε ορισμένα ζητήματα επισπεύδει και σε άλλα καθυστερεί. Εδώ τι έχει κάνει. Υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση. Εδώ θεωρείται ότι. Δηλαδή είναι τόσο απλό πάνω πράγμα. Σε ένα χρόνο υπάρχει καθυστέρηση και όλα. Υπάρχει μια σχετική παίζει καθυστέρηση. Παίζει στο παιχνίδι τη συγκάλυψη. Δηλαδή μπορεί και να παίζει ή να μετέχει. Κύριε όχι, το λέω. Έχετε υπόνοιες, να το πω πολύ προσεκτικά για να μην σα βάλω λίγο στο στόμα όπως λέτε. Έχετε... Δεν θα απαντήσω σε αυτή την. Όχι. Έχετε υπόνοιες ότι μπορεί η δικαιοσύνη να καθυστερεί σκόπιμα ή να υποβοηθά τη συγκάλυψη. Ρωτήστε την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Άρα... Σχέση τώρα αυτό. Άρα... Τίποτα άρα δεν έχει σχέση με εσάς. Οι Ευρωπαίες Αγγελές εξετάζει τα κονδύλια που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή 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 Ευρώπη για τα άλλα πράγματα. Ότι έχει δυσκολίες να παρακολουθήσει την εξέλιξη της υπόθεσης και να κάνει τη δουλειά της, γιατί κάποιοι της είναι βάζουν εμπόδια. Είναι υπεύθυνη για να ρίξει την κυβέρνηση οι Ευρωπαϊκές Αγγελές, όπως είπε ο κ. Φαραντούρης. Είπε το στέλεχο σας. Να έρθουν παρατηρητές, να πάμε να γίνει στην δικαστή υπόθεση στη Γερμανία, στη Γαλλία και θέλετε να πάμε εκεί να γίνει να δικαστεί υπόθεση. Εσείς, κύριε Ράπτη, είστε ικανοποιημένος από τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Γιατί προσωπικά εγώ ως πολίτης, αλλά από το ένα, ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος. Από το ένα άκρο στο άλλο άκρο υπάρχει μια διαφορά. Ποιο είναι το άκρο? Εσάς σας ευχαρίστησε η υπόθεση όταν θεωρείτε, για πολιτικούς λόγους όλους αυτούς. Μπορεί και εσείς να ήσασταν σε μια λίστα. Μπορεί και εγώ, μπορεί και ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Παυλόπουλος. Σας ευχαριστούν αυτά. Πού συμβαίνουν σε μια σύγχρονη δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα. Τι σχέση τώρα έχει η λίστα
με το ατύχημα του Ντεμπού. Όλα έχουν σχέση γιατί οδηγούν σε παραβιάσεις του κράτου δικαίου, κυρία Χαγιά. Επίσης, η πρόταση δυσπιστίας δεν αφορούσε μόνο το έγκλημα στα Τέμπη. 90% είχε την ακρίβεια, τις υποκλοπές, τις παραβιάσεις των email στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ψήφισμα καταδίκη της χώρας. Όμως εδώ από το η κυβέρνηση δεν εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της. Έχουμε ακρίβεια, ταλαιπωρεί το κόσμο. Μέχρι το δεν θα έχουμε αδιάβλητες εκλογές. Ένα, αυτό σου παίρνει νοθεία. Δύο, ρωτήστε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν η ελληνική δικαιοσύνη κάνει καλά τη δουλειά της. Τρία, να φέρουμε διεθνείς παρατηρητές για να διασφαλίσουν την καθαρότητα των εκλογών. Είναι άλλη πίστα αυτό. Και αυτό ενοχλεί. Όχι καθόλου. Αλλά αυτό δεν ενοχλεί. Συγγνώμη, δεν ενοχλεί μια ευρωπαϊκή χώρα. Τον ελληνικό λαό και τα πολιτικά κόμματα ως απλούς παρατηρητές, οι οποίοι δεν ομιλούν, τους κοτσάρει και κάποιους χαρακτηρισμούς ότι είναι ψεκασμένοι συνωμοσιολόγοι και λαϊκιστές και τελείωσε. Άρα λέτε ότι μπορεί να έχουμε νοθεία. Αυτό τελειώσει. Μπορεί και να προσπαθήσουν. Εσείς το λέτε αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ. Όταν λέτε ότι υπάρχει θέμα διάβλητου. Λέμε ότι υπάρχει θέμα διαφάνειας του τρόπου διεξαγωγής των εκλογών. Αυτό τι σημαίνει. Δεν σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λόγια τα οποία δεν έχω πει, δεν θέλω να μπαίνω στο στόμα. Με μία λέξη αυτό πώς λέγεται. Ότι χρειαζόμαστε μία αυξημένη παρατήρηση από το εξωτερικό, ναι. Όπως ήθιστε ούτως ή άλλως, ήρθε και ο ΑΣΕ το 2023. Το ξέρετε ότι συνέταξε μία έκθεση η οποία εντοπίζει πάρα πολλά κενά. Κυρίως για τους ανάπηρους, για τις γυναίκες, κάποια ζητήματα. Και διάφορα ζητήματα. Το θέμα λοιπόν, να είναι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Πάντοτε πάνω στην έκθεση γράφει δίκαιες και ελεύθερες. Ζητήματα. Αυτό μας νοιάζει. Να σας θυμίσω κάτι, κύριε οικονόμου, γιατί παρακαλώ. Έχουμε κοντή μνήμη εδώ στη χώρα μας. Θυμάστε που το 2019 πριν γίνουν οι ευρωεκλογές και μετά ακολούθως οι εθνικές εκλογές. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης σήκωνε το δάχτυλο και εγκαλούσε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διότι λέει μην τολμήσει στη βάση ενός δημοσιεύματος να αλλάξει την εταιρεία η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής, ναι, των εκλογών, τη Singular Logic, βάση ενός δημοσιεύματος το οποίο δεν ίσχυε, mm-hmm, και έλεγε ότι θα υπάρξει νοθεία των εκλογών. Γιατί τότε δεν είδα κανένα να ξεσηκώνεται, που εμείς δεν λέμε τη λέξη νοθεία. Δεν είπε για τη διεξαγωγή των εκλογών. Επειδή κάποιος υπονόησε στα γραφόμενά του ότι μπορεί να αλλάξει η εταιρεία που διαχρονικά διεξάγει τις εκλογές. Mm-hmm. Διαψεύστηκε. Μίλησε τότε για απόπειρα νοθείας και κράδαινε χαρτιά και εξτόμιζε απειλές προς την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα ότι αν τολμήσει να διώξει τη Singular Logic, που δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση, έτσι, mm-hmm, θα υπάρξει νοθεία στις εκλογές. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση. Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι νοθεία δεν είχε πει ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει λέει ότι το υπενόησε. Το θυμάστε το θέμα. Ναι, ναι, προφανώς. Δεν θυμάμαι τη λέξη νοθεία. Ωραία, θα ψάξουμε και θα το βρούμε, ναι, κύριε Παυλόπουλο. Τώρα, εσείς πιστεύετε, μια και μιλάμε για αυτά, ότι ο τύπος στην Ελλάδα είναι στην 107η θέση. Είναι πίσω, ας πούμε, την Μπουργκίνα Φάσο, την Ουζουμπούρου και άλλες τέτοιες δημοκρατικές χώρες. Έτσι είμαστε, ο τύπος δημοσιογράφος είστε. Δηλαδή, να το δεχτούμε αυτό για τη χώρα μας. Ότι είμαστε αυτό που λέει το ψήφισμα της Ευρώπης. Χαμογελάω, γιατί έχει ξεκαρδιστεί στα γέλια ο κύριος Ράπτης. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα με αυτά που ακούμε στην Ελλάδα. Ωραία. Κοίταξε, είμαστε όμως μπροστά από τον Παππούα. Είμαστε μπροστά από τον Παππούα, Νέα Γουινέα. Για τον τύπο. Είναι λογικό ο τύπος που πηγαίνει και σε κοινωνικές εκδηλώσεις επιχειρηματιών, mm-hmm, να παίρνει μέρος σε μια πολιτική αντιπαράθεση. Mm-hmm. Τι εννοείτε δηλαδή. Τι είπατε. Δεν βγάλατε χθες μια ανακοίνωση, κύριε, ναι, Ράπτη. Ωραία, ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το θέμα. Για ποιο θέμα λέτε. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα. Για την παρουσία του κυρίου Ράπτη, λέτε, σε επιχειρηματικά. Όχι, δεν επικρίνω την παρουσία του κυρίου Ράπτη. Εγώ πήγα σε μια εκδήλωση που ήταν ο εργοδότης σας μέχρι πριν από λίγο καιρό. Αν δεν κάνω λάθος. Προσωπικός μου. Επικοινωνούμε, ναι. Δεν δουλεύετε στα νέα. Επί, ναι, κυρίου Μαρινάκη, εγώ δεν ήμουνα στα νέα. Α, συγγνώμη, δεν το ξέρω. Το έχετε, ναι, αλλά, περιπτώσει, ξεχάσει αυτό. Τι σχέση τώρα έχει αυτό που τι έκανα εγώ. Όχι, ήθελα να μας πείτε για αυτή την υπόθεση. Τώρα, κοιτάξτε τώρα αυτό. Επειδή με ρωτάτε για, την, για τον τύπο. Αυτό που κάνετε τώρα. Αυτό που κάνετε τώρα. Τι κάνω, κύριε Ράπτη. Δεν είναι. Ωραία. Τώρα είναι πράγματα τα οποία δεν είναι για να μιλάμε δημοσίως. Πώς το ρωτάτε, κύριε Χαγιά, με συγχωρείτε. Επειδή το ρωτάτε δημοσίως. Θέλω να πω. Σε σχέση με την παρουσία του κυρίου Ράπτη. Υπήρχε χθες. Αν δικαιούται να είμαι το θέμα, την ουσία του θέματος. Η παρουσία του κυρίου Ράπτη δεν είναι η ουσία του θέματος. Θα μπορούσε να ο καθένας εκεί. Παρακαλώ. Υπήρχαν χθες δύο δημοσιεύματα. Το ένα της εστίας, το οποίο το διέψευσε και ο κύριος Ράπτης ως προς το σκέλος ότι διακινήθηκε. Και ο κύριος Ράπτης λέει ως προς το σκέλος ότι διακινήθηκε ένα SMS
Το οποίο και ο κύριος Μαρινάκης το διέξοδο. Τώρα, κοιτάξτε, κύριε, δυστυχώς λυπάμαι. Ναι, το οποίο διέξοδο. Ας το το πούμε εμείς. Γνωριζόμαστε, όχι, λυπάμαι γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Το ότι γίνεστε εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνετε χτυπήματα κατά τη ζώνη. Ποιο είναι το χτύπημα κατά τη ζώνη, εσείς δεν βγάλετε. Εμπλέκετε τώρα, εμπλέκετε κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το που κάνουμε. Γιατί άμα πάμε έτσι, ξέρω και εγώ να κάνω χτύπημα κατά τη ζώνη. Κύριε Ράπτη. Δεν είναι θέμα της. Αλλά δεν είναι πρωταγωνιστής ο κύριος Ράπτης. Δεν είπα ότι ο κύριος Ράπτης δεν έγινε. Εγώ βρέθηκα σε μια κοινωνική εκδήλωση. Τι σχέση έχει ο Ράπτης. Βρήκα σε μια κοινωνική εκδήλωση. Τι σχέση. Κανονικά πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη. Ο κύριος Ράπτης αυτή τη στιγμή. Τα δημοσιεύματα που λέτε διαψεύστηκαν από όλους τους πρωταγωνιστές. Κανονικά πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη. Και με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Ράπτης λέει ότι επειδή θεωρεί ότι... Τι σχέση έχει η παππού Αγουλιά. Δεν θα με αφήσετε. Ένα λεπτό. Πώς το συνδέεται, κύριε Χαγιά, πώς το συνδέεται. Ότι επειδή χρησιμοποίησα την παρουσία του, την οποία ο ίδιος κοινοποίησε σε μια κοινωνική εκδήλωση, ότι έκανα χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Ναι, γιατί το συνδέεται με το θέμα. Γιατί το συνδέεται με το θέμα. Ότι ξέρει από χτυπήματα κάτω από τη ζώνη και του θα μου απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Το συνδέεται με το θέμα. Okay. Κοινωνικά ήταν ο Ράπτης. Εγώ λοιπόν ρωτάω πολιτικά και λέω... Νομίζω ότι όλοι κρινόμαστε και όλοι καταλαβαίνετε... Κυρία Χαγιά, το συνδέεται με τους δύο υπουργούς. Με προειδοποιήσατε τώρα ότι γνωρίζετε από χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Κυρία Χαγιά, το συνδέεται με τους δύο υπουργούς. Ότι γνωρίζετε από... Αυτό είπατε, είναι καταγεγραμμένο. Τα περιμένω τα χτυπήματα, κύριε Ράπτη, καλοδεχούμενα. Λοιπόν... Το συνδέεται με τους δύο υπουργούς. Μισό λεπτό. Μα δεν με αφήνετε, κύριε Παυλόπουλε. Μισό λεπτό. Προσπαθώ να εξηγήσω τόση ώρα. Λέω, ο κύριος Ράπτης είπε ότι δεν διακινήθηκε ποτέ ενώπιον του SMS. Έτσι. Βεβαίως. Και ρωτάω, κύριε Ράπτη, επειδή υπήρξε και ένα ακόμη δημοσίευμα, εκεί ήθελα να καταλήξω. Γι' αυτό δεν είδα να υπάρξει διάψευση είτε από την κυβέρνηση. Ακριβώς. Δεν λέγει κάτι άλλο. Ναι, είναι η ίδια. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και φτάσαμε σε χτυπήματα. Μα εδώ διαβάστε σήμερα την εφημερίδα Τα Νέα. Αν δείτε Τα Νέα σήμερα εδώ. Σε αυτό. Όλα, κυρία Χαγιά, εδώ διαψεύδονται όλα αυτά που συζητήθηκαν τις τελευταίες μέρες από την εφημερίδα Τα Νέα. Νομίζω μάλιστα, του ίδιου συγκροτήματος είναι τα νέα. Εγώ λέω γιατί τα διέψευσε ο Ράπτης, τα διέψευσε ο Παναγιωτάκης, τα διέψευσε ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Άρα ενώ ήταν δύο πανομοιότυπα δημοσιεύματα, γιατί διαψεύστηκε μόνο το ένα ως προς το περιεχόμενο. Μάλιστα. Δεν λέω για το θέμα. Έλεγε άλλα πράγματα το άλλο. Τα ίδια έλεγε. Του Δαξεβάνη έλεγε άλλα πράγματα αυτά. Όχι. Τότε τι με ρωτάτε, δεν κατάλαβα. Κλείνουμε και εσείς. Να το σχολιάσετε. Τώρα είναι ερώτημα αυτό που κάνετε. Κύριε Ράπτη, δημοσιογραφικά, κύριε Ράπτη, δεν σας ρωτάω. Γιατί θεωρούσα πιο σημαντική την εστία.